Τα οποία όταν υπάρχει ψηλό δείκτη επικοινωνία υπάρχει απαγόρευση. Αν οι πολίτε δεν συνεργαστούν με τι υποδείξει των Υπηρεσιών Πολιτική Προστασία, ειδικά φέτο που το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ξηρό, θα αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα, τόνισαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου οι αρμόδιοι φορεί. Ακόμα και τώρα που απαγορεύεται να καίνε κλαδιά, σημείωσε ο διοικητή τη πυροσβεστική. Εκείνοι το κάνουν και θα πρέπει να ξέρουν ότι μόλι εντοπιστούν, ανεξάρτητα από το αν έχει ζητηθεί η συνδρομή τη υπηρεσία ή όχι, πέφτουν τσουχτερά πρόστιμα. Να μην είμαστε υπεράνω των οδηγιών, ζήτησε και ο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτική Προστασία. Δεν μπορούμε πλέον να καίμε τα κλαδιά μα. Το λέω αυτό γιατί φτάνουν διάφορε πληροφορίε, ακόμα συνεχίζονται πρόστιμα, έχουμε αυτόφορε διαδικασίε. Δεν θα πρέπει να φτάνουμε εκεί. Υπάρχει μία απαγόρευση καύση και θα πρέπει να την τηρήσουμε απαρέγκλιτα. Θα πρέπει να καθαρίσουμε τα χωράφια μα. Είναι το πλέον σύνηθε και του χώρου οικοπαιδικού δίπλα από τα σπίτια μα. Θέλω να το προσέξουμε αυτό όλοι, έτσι ώστε όλοι μαζί να βάλουμε το λιθαράκι μα. Η νομοθεσία έχει αλλάξει. Ε, επιβάλλεται πρόστιμα ε, σημαντικά. Υπάρχει καταλογισμό. Υπάρχουν ποινικέ ευθύνε σε περίπτωση που ε, δημιουργηθεί πυρκαλία από αμέλεια είτε από πρόθεση. Οπότε θεωρώ ότι δεν αξίζει τον κόπο κανείς να μπει σε δύο διαδικασία. Η κατάσβεση των πυρκαγιών δεν έχει σταματήσει μέχρι και που ξεκίνησε η αντιπερική περίοδο, σημείωσε ο κύριο Τσιλιμιγκάκη, ο οποίο τόνισε ότι στατιστικά περιμένουμε στην Κρήτη τι δασικέ πυρκαγιέ. Ξεκινάει ένα καινούριο πόλεμο, ο οποίο έχει το απόλυτο δίκιο, δείχνει να μην τελείωσε καν ο δεδομένου ότι 29 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη δασική φωτιά στα Τεμένια. Ε, δύο μήνες περίπου αργότερα είχαμε στο φαράκι της Σαμαριάς. Είχαμε μια μεγάλη πριν από 15 μέρες στον Ναύσταθμο της Σούδα, στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά της η Δασάρχης Χανίων αναφέρθηκε στις εργασίες αντιπυρικής προστασίας που εκτελούνται από την υπηρεσία. Έχουμε προβεί σε διαδικασία ανάθεση συντήρησης μονοπαθιού στην επιφάνεια αναδασώσεων βλάτου. Ε, με τη συντήρηση του μονοπατιού, καθαρισμούς, πηγές κλπ. Και είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα εργολάβος μετά από πρόταση δική μας ε, για το αντινέρο που θα αφορά την περιοχή του Άναβου επιφάνεια δασώσεων και ένα τμήμα της, του δάσους του Αγίου Ιωάννη. Ο αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή κάλεσε του πολίτε να προσέχουν πολύ φέτο την Ήπεθρο, λέγοντα πω ήταν αδύνατο να καθαριστεί όλο αυτό ο όγκο των ρεμάτων, ποταμών και χυμάρων από άκρη σ' άκρη σε όλο τον ομό. Τα κάναμε όσα μπορούσαμε και όσα μα επέτρεπαν τα οικονομικά μα. Και θα έλεγα και λίγο παραπάνω από όσα μα επέτρεπαν τα οικονομικά μα, γιατί οφείλουμε χρήματα ακόμα σε κατασκευαστέ αγολάβου. Πιστεύω ότι κάναμε τα περισσότερα σημαντικά, βέβαια. Το ανάγλυφό μα είναι, όπω το γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν τελειώνουν τα ρέματα, αν είχε εκατοντάδε χιλιόμετρα. Καθαρίζουμε κυρίω τον κάτω ρού, ο οποίο διέρχεται μέσα από κατοικημένε περιοχέ, μέσα από τις περιουσία των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να πάμε και στη Μαδάρα να, να καθαρίζουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μακάρι να μπορούσαμε. Σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση της πυροσβεστικής στα Χανιά για το έργο της φέτος, προσελήφθησαν 18 εποχικοί πυροσβέστες και αναμένεται και η προμήθεια ενός νέου οχήματος. Είμαστε σε αναμονή και ενός καινούργιου οχήματος βραχιονοφόρου, αλλά δεν είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός αυτός ο οποίος θα κάνει διαφορά, είναι ο παράγον άνθρωπος. Η εκπαίδευση, η συνεχόμενη εκπαίδευση, οι ασκήσεις, και από τη στιγμή κατά την οποία έχουμε ήδη μία σειρά από μεγάλα συμβάντα, η υπηρεσία ασκείται, ασκήθηκε και θα ασκηθεί και τις επόμενες ημέρες, εβδομάδε και μήνες καθημερινά στο πεδίο. Το παρόν στο συντονιστικό έδωσαν εκπρόσωποι όλων των Δήμων των Χανίων αλλά και των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.